Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είναι μια από τις πιο ευτυχισμένες μαμάδες της ελληνικής σόουμπι. Όπως είχε δηλώσει στο παρελθόν, ήταν όνειρο της να δημιουργήσει τη δική της δεμένη οικογένεια, κάτι που σήμερα έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει. Η δυο γη της, καρπή του έρωτά της με το βασίλιστα Θοκοστόπουλο είναι και οι μεγάλες της αδυναμίες. Δεν έχει αλλάξει κάτι στη ζωή μας μετά το γάμο, έχει αλλάξει σε σχέση με το παιδί. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Παντού έχουμε πάει με το μωρό, είμαι υπέρ στο ότι κάνεις και πριν, να το κάνεις και μετά. Το προσαρμόζεις, δεν είναι το ίδιο να έχεις το παιδί μαζί σου, στην... έχω βοήθεια στο σπίτι για κάποιες ώρες, γιατί η μητέρα μου λείπει, είναι στη Ρόδο. Η πεθερά μου έχει 8 εγγόνια, οπότε καταλαβαίνεις. Τι να πρωτοκάνει, δεν βγαίνει αλλιώ. Είμαι από τις μαμάδες που είμαι συνέχεια από πάνω, είχε δηλώσει σε συνέντευξη της για την καθημερινότητα της με το γιο της πριν ακόμα αποκτήσει το «Η ζωή της Πυροπούλου με το Σταθοκοστόπουλο και τα παιδιά». Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου βρήκε στο πρόσωπο του Βασίλη Σταθοκοστόπουλου τον άνθρωπο με τον οποίο μπορεί και θέλει να κάνει οικογένεια. Συνειδητοποιημένοι και οι δυο κατάφεραν να δημιουργήσουν μια πολύ δεμένη οικογένεια. Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια. Παντρεύτηκαν το 2022 με πολιτικό γάμο όταν ακόμα ήταν έγκυο το πρώτο τη παιδί. Ο Βλάση γεννήθηκε το Γενάρη του 2023 και το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου πραγματοποιήθηκε η βάφτιση του. Σπυροπούλου και Σταθοκοστόπουλο βίωσαν στα βαφτίσια μια πολύ όμορφη ημέρα για του ίδιου, καθώ η συγκίνηση που έγιναν γονεί και βλέπουν το γιο του να μεγαλώνει ήταν μεγάλη. Η διακόσμηση και το όλο σκηνικό είχε σχολιαστεί με τα καλύτερα λόγια από τι εκπομπέ. Η οικογένεια τη ολοκληρώθηκε με τον ερχομό του δεύτερου γιού τη που θα πάρει το όνομα του πατέρα τη, Βασίλη και ετοιμάζουν σιγά σιγά τη βάφτιση του. Άγνωστο ωστόσο παραμένει αν θα παντρευτούν με θρησκεία.